υποβρυχίων. Εδώ σκέφτεστε ακόμα μήπως καταθέσετε πρόταση για εξεταστική? Δείτε, οι ευθύνες δεν παραγράφονται. Και εμείς έχουμε πάρει σαφή θέση ότι η υπόθεση των υποβρυχίων όχι μόνο από την εποχή του Άκη Τσοχαντζόπουλου, αλλά και στην διαδρομή και στην νέα σύμβαση που υπογράφτηκε το 2010 και έγινε και νόμος, είναι μια σύμβαση ετεροβαρής και καταστροφική για τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Αυτές οι ευθύνες δεν παραγράφονται και είναι ανοιχτό θέμα. Ναι, αλλά από την άλλη σας λένε ότι για ποιο λόγο έχετε αφήσει και τόσο διάστημα να μεσολαβήσει. Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει είναι μεγάλο και έχουμε μία πραγματικότητα πολύ οδυνηρή. Μια από τις πλέον ανθούσες παραγωγικές δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας, η ναυπηγική βιομηχανία, είναι σε κατάρρευση. Μία από τις αιτίες είναι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και ό,τι συνέβη εκεί. Γιατί τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά είναι η ναυαρχίδα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, η παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει εξυγίανση και νέα βάση για το μέλλον. Ναι, για ποιο λόγο δεν έχετε καταθέσει νωρίτερα πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Καταθέσαμε πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και απερίφθη με προσχήματα και με ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ λίγο καιρό πριν καταδίκαζε το ισχυρισμό του κ. Βενιζέλου και είχε θεωρήσει καταστροφικό τον νόμο του 2010 και τη σύμβαση του 2010 και προϊόν προς δικαστική έρευνα, ανέτρεψε τις θέσεις της Νέα Δημοκρατία, συντάχθηκε και κάλυψε τον κύριο Βενιζέλο και απέρριψαν την πρόταση που είχε ένα χαρακτήρα διερεύνησης όλων των δεδομένων για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Συμφωνείτε με αυτό, κύριε Καραγκούνη? Την ποινική διάσταση. Δεν προχωρήσανε στην ειδική.